Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα την καλεσμένη μας για πρώτη φορά θα τη βγάλουμε για να μας πει κάτι καλό. Το οποίο βεβαίως μάθαμε, αλλά θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Κάθε φορά όταν τη βγάζουμε, τι δεν φταίει και η γυναίκα βέβαια, μας λέει πράγματα τα οποία μας πέφτουν λίγο. Τα φτερά, λέμε Παναγία μου, για περικοπές. Και μιλάει συνέχεια για περικοπές. Λοιπόν, για περικοπή πάλι θα μιλήσουμε, αλλά η οποία περικοπή θα αποκατασταθεί, διότι η δικαιοσύνη έλαβε τα μέτρα της πια, έλαβε τις αποφάσεις της και θα χαρεί μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα και φυσικά ίσως ακολουθήσουν και κάποιες άλλες ομάδες. Έχουμε λοιπόν και την καλημερίσουμε και της λέμε και καλή χρονιά, γιατί δεν είπαμε για τις γιορτές, την κυρία Μαρία Τσίπρα, την εργατολόγο μας. Γεια σας, κυρία Τσίπρα μας. Καλημέρα Λίτσα, καλημέρα Λουκίλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σκεφτόμουν πραγματικά ότι είναι η πρώτη φορά που θα πούμε κάτι καλό. Πρώτη φορά που θα ξεκινήσουμε καλά και τη χρονιά. Στα εργατικά τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το 2014 θα μας φέρνει μόνο καλές ειδήσεις. Μακάρι Παναγία μου. Και να σε έχουμε να μας λες καλά, γιατί βαρεθήκαμε με τα ζόρικα, βρε παιδί μου. Πολύ βαρεθήκαμε. Λοιπόν, αγαπημένη μας Μαρία. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, λοιπόν, σε μια διάσκεψη που έκανε και κλεισμένων των θυρών, έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών κλπ., ήταν παράνομες και αντιμετωπίζει συνταγματικά προβλήματα σήμερα η κυβέρνηση. Για πες μας λίγο με αυτή την ιστορία τι γίνεται. Βέβαια, ακόμα πρέπει να καθαρογραφεί από ό,τι ξέρω η απόφαση. Είναι αυτά που μας ήρθαν σαν πρώτο. Πληροφορίες. Σαν πρώτες πληροφορίες. Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας για να έχουν και εικόνα, γιατί στην πραγματικότητα όλοι οι ένστολοι αυτή τη στιγμή είναι στα καρφιά και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Ναι. Ότι ουσιαστικά αυτό που έχουμε ως αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα της διάσκεψης. Μπορούμε λοιπόν να εικάσουμε με βάση τα στοιχεία των δικογράφων που είχαν κατατεθεί και δικάστηκαν, τι είναι αυτό το οποίο είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν είχαν προσφύγει αρκετές ενώσεις και εν ενεργεία αλλά και από στα των ενστόλων, οι οποίες επικαλούνταν ότι οι περικοπές που έχουν γίνει στους μισθούς και τις συντάξεις τους είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα. Γιατί παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή το γεγονός ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα με το μέτρο των δυνατοτήτων του στη δημοσιονομική κρίση, και το σοβαρότερο όλων ότι συνιστά περιουσία ο μισθός αλλά και η σύνταξη, και υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να περικόπτεται κατά τρόπο στο να οδηγεί κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που βγάζει αντισταγματικές διατάξεις μνημονίου. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Θεωρείται δεδικασμένο, θα μπερέσουν και άλλες ομάδες πολιτών να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν έχουμε το σώμα της απόφασης. Αλλά αν όντως έχουν γίνει δεκτά αυτά που επικαλούνται οι στρατιωτικοί, τότε κατά πάσα πιθανότητα ανοίγει ο δρόμος και για πάρα πολλές άλλες κατηγορίες ανθρώπων που αμείβονται στα πλαίσια του μισθολογίου, μεταξύ αυτών και των δημοσίων υπαλλήλων. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι στρατιωτικοί τώρα θα τα πάρουν αναδρομικά? Είναι αυτά που τους τα πήρανε μαζεμένα από τον Αύγουστο του 2012, περίπου 4-5 μήνες, θυμάμαι, γίνανε κάποιες περικοπές. Τότε που το συζητάγαμε κιόλας και μαζί είχαμε βγει και το είχαμε συζητήσει, θα τα πάρουν αυτά αναδρομικά τώρα τα χρήματα? Για θα πάρουν από τώρα και στο εξής, δεν θα τους γίνονται κρατήσεις και θα πάνε στους μισθούς του 2010, θα γυρίσουν πίσω σε αυτούς τους μισθούς? Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ολομέλειας γυρίζουν πίσω στον χρόνο που συνέβη η παράνομη πράξη. Άρα γυρίζουμε στο 10. Ακριβώς, θα πρέπει να πάρουν πίσω ό,τι τους έχει κρατηθεί. Και βεβαίως, εδώ πρέπει να το πούμε, ότι δεν ήταν απαραίτητο και δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος προσφύγει δικαστικά για να δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων αυτής της αποφάσεως, γιατί είναι απόφαση ολομελίας και ουσιαστικά παράγει ένα ιονί δεδικασμένο για όλους. Άρα μην αγωνιούν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει, δεν για να έχουν τέτοιο ζήτημα. Καλύπτονται από την απόφαση. Αν ανήκουν δηλαδή στους στρατιωτικούς, στις οικογένειες, είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι συνταξιούχοι, αυτά τα αναδρομικά θα τα πάρουν και θα αναπροσαρμοστεί ο μισθός, θα γυρίσει στα παλιά δεδομένα, έτσι, του 10. Ο μόνος κίνδυνος για μένα είναι το γεγονός ότι επειδή δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή και σε ένα κράτος το οποίο είναι στρεβλό, μην αποφασίσουν να νομοθετήσουν ξανά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή? Να βγάλουν άλλο νόμο τον οποίο αυτή τη στιγμή την νομοθεσία αυτή που ήταν ο νόμος 4093 του 12, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Έτσι.
Εφόσον τώρα έχει καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον έχει καταργήσει αυτόματα με την έχει απόφαση της. Έχει καταργηθεί εφαρμοστέως. Μπράβο, λοιπόν. Θα μπορέσει δηλαδή το κράτος για να το αντιμετωπίσει, για να μην τα δώσει, ας το πούμε, αυτά τα χρήματα. Να μην υπακούσει, αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, θα υπακούσει, θέλει δεν θέλει, γιατί είναι μια δικαστική απόφαση, αλλιώς τα πράγματα καλύτερα να μην το σκεφτούμε, αν δεν υπακούσει στο νόμο. Μπορεί να κάνει άλλο νομοθέτημα που να ακυρώσει, που να ξαναδημιουργήσει πρόβλημα και να ξανατρέχουν οι άνθρωποι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να περιμένουν πάλι κανένα χρόνο μέχρι να ξαναβγεί καινούργια απόφαση. Βιολί κορδόνι δηλαδή, για να καθυστερήσουν τα χρήματα να ξαναπάνε στις τσέπες των ανθρώπων. Επειδή μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με τη λογική του παγαπότη, δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά έντιμο το κράτος απέναντι στους πολίτες του, και αυτό είναι το πρόβλημα. Φοβάμαι ότι ενδεχομένως θα αποφασίσει να νομοθετήσει προκειμένου να περιγράψει, δηλαδή να παρακάμψει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κυρία Τσίπρα? Πώς μπορεί να δεν γίνει? Δεν είναι παράνομο αυτό. Δηλαδή είναι παράνομο, δεν αμφισβητεί το νόμο. Μισό λεπτό. Νομοθετεί τι? Να το πάρουμε ένα-ένα. Να νομοθετείς να πει τι? Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να νομοθετήσει μια νέα περικοπή. Δεν δεσμεύεται στο να νομοθετήσει μια νέα περικοπή. Βεβαίως το πώς θα την νομοθετήσει και αν επιλέξει αυτή την οδό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σώμα της απόφασης. Οπότε είναι κρίσιμο να δούμε την αιτιολογία που έχει μέσα και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι αντισταγματικές σημειώσεις. Από τώρα τους δίνετε ιδέες, δηλαδή, συγγνώμη, να το πούμε έτσι απλά. Τους δίνετε ιδέες. Νομίζω ότι τις ξέρουν, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζονται ιδέες. Από μένα, πιστέψτε με. Είναι ένα βήμα πιο μπροστά και είναι έτοιμη. Πολύ πιο διεστραμμένα από ό,τι σκέφτομαι. Ξέρετε τι σκέφτηκα και το συζητήσαμε και με τη Λουκίλα. Μήπως αυτό το πλεόνασμα που βγήκανε και είπανε με τα μεγάλης, έτσι, με τα βαΐων και κλάδων που λένε, και το διατυμπανίσανε ότι θα δώσουν στους ένστολους και στις πιο αδύναμες τάξεις το πλεόνασμα αυτό. Μήπως είχαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους αυτό, το ότι μάλλον το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα τους δικαιώσει, θα δικαιώσει αυτούς, την τάξη αυτή των στρατιωτικών, και σου λέει, ας πούμε εμείς να το προαναγγείλουμε ότι θα σας δώσουμε αυτό το πλεόνασμα. Μήπως πάνε έτσι να το καλύψουν το θέμα? Πολιτικά αυτό θα ήταν τεράστια κορυφαία γκάφα. Υπό την έννοια ότι αν περιμένεις ότι θα σου βγει κάτι κακό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, παίρνεις να δώσεις εσύ το πλεόνασμα και να μην βρεθείς υποχρεωμένος να το κάνεις. Ναι. Άρα υπό την έννοια αυτή, αν το κάνανε, το σκέφτηκαν έτσι, πολιτικά είναι φάουλ για μία ακόμη φορά. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους ανθρώπους αυτούς είναι να αποκατασταθούν. Ακριβώς. Και αυτό που ενδιαφέρει όλους μας σαν κοινωνία είναι να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Και οι νόμοι. Και ειδικά σε αυτά τα μείζωνα συνταγματικά ζητήματα, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι που καθορίζουν και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, το κράτος δηλαδή μπορεί να νομοθετήσει ούτως ώστε να μην τα πάρουν οι άνθρωποι τα αναδρομικά τους και ούτε να επανέλθουν στο 2010 από τότε που ξεκίνησαν οι περικοπές που τους έκανε λόγω μνημονίου. Με αντισταγματική πάλι διάταξη. Δεν σου λέω ότι θα είναι συνταγματική. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Κάθε τρεις και λίγο θα κάνουν νόμους οι οποίοι θα βγαίνουν τη συνταγματική. Όπως έγινε και με τα αυθαίρετα, μωρέ. Κάθε τρεις και λίγο έβγαινε ο νόμος του Παπακοσταντίνου, τον κάνανε αντισυνταγματικό. Βγάλανε άλλο νόμο. Ξαναπλήρωνες εσύ, ας πούμε, στο κράτος. Ξαναβγάλανε τρίτο νόμο. Έτσι δηλαδή θα πηγαίνουμε βιολί κορδόνι, θα το κάνουν αυτό? Αν ζούσαμε σε μια πολιτεία η οποία καταλάβαινε την αντισταγματικότητα των νόμων που νομοθετεί, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Ελπίζω ότι πλέον μετά από αυτή τη δεύτερη απόφαση που κρίνει αντισταγματικές διατάξεις μνημονίων, θα βάλει μυαλό η ελληνική κυβέρνηση, περισσότερο με τη λογική ότι όλοι εμείς που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι ψηφίζουν αντισταγματικές διατάξεις, δεν είμαστε ούτε εγκάθετοι, ούτε τοποθετημένοι αρνητικά απέναντι στη σωτηρία αυτής της χώρας. Απλά έχουμε δίκιο και εντοπίζουμε προβλήματα συνταγματικότητας τα οποία πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Πάντως, με βάση αυτή την απόφαση, πριν δούμε το σώμα, δεν μπορούμε ακριβώς να καταλήξουμε, πρέπει να επιστραφούν γύρω στα 340 δις σε αυτή την κατηγορία των ενστόλων. 340 εκατομμύρια. Το γενικό ληστείο. 340 εκατομμύρια, συγγνώμη. Ναι. Υπολογίζει 115 εκατομμύρια ευρώ. 340 είναι μαζί με τους συνταξιούχους. Τέλος πάντων. Εδώ λέει, ας πούμε, βγαίνουν δύο κορυφαία στελέχη και λένε το εξής. Ο μεν κύριος Γεωργιάδης λέει
δεν έχουμε, δεν γεννάμε χρήματα, θα πρέπει να βρεθεί το ισοδύναμο για να τα δώσουμε και, πίσω. Και που βγήκε λέει η απόφαση, εμείς ναι, θα πρέπει να βρεθεί. Δεν έχουμε φράγκα να τα δώσουμε. Το αντίστοιχο ισοδύναμο που... Περιμένατε κάτι διαφορετικό από έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει με επίταση ότι είναι μνημονιακός, τι θα μας έλεγε. Από την άλλη όμως... Καλά, ειδικά με τον κύριο Γεωργιάδη και εγώ είχα από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, είπε ότι είναι σεβαστοί οι νόμοι, πρέπει να εφαρμόζονται. Όπως και όταν βγαίνει κάτι σε βάρος ενός εργαζομένου, επίσης πρέπει να γίνεται το ίδιο σεβαστό. Δηλαδή πέταξε την πηχτή του διαφορετικά. Θέλω να πω λοιπόν εδώ, θα πρέπει να επιστραφούν κάποια χρήματα και θα πρέπει ενδεχομένως να βρεθεί το ισοδύναμο όπως βρέθηκε με το 25 ευρώ των νοσοκομείων, που βρέθηκε με τα 5 λεπτά στα τσιγάρα. Ενδεχομένως λοιπόν να πρέπει να βρεθεί κάπου αλλού. Μήπως θα έχουμε γκρίνιες από άλλα κομμάτια της κοινωνίας, είναι και αυτό. Να πω κάτι. Όταν επιλέγονται πάντα τα γνωστά υποζύγια του προϋπολογισμού, μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή και οι έμποροι ακόμα που σήμερα γονατίζουν κυριολεκτικά κατά την οικονομική κρίση, είναι λογικό να υπάρχουν παράπονα και προβλήματα στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι ότι ενώ έχουμε περάσει 3 χρόνια μνημονίου, δεν έχουν βρεθεί οι άνθρωποι εκείνοι που στην πραγματικότητα κατέχουν το χρήμα στην Ελλάδα και αυτοί δεν έχουν μπει να πληρώσουν ένα κομμάτι της κρίσης. Πληρώνουν σταθερά και συστηματικά οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι, που πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν η κυβέρνηση, στα πλαίσια της αρχής αναλογικότητας, να αναζητήσει και εκείνη την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, η οποία μιλάει για κάποιες καταθέσεις δισεκατομμυρίων. Να αναζητήσει σαν ισοδύναμο μέτρο και τη φορολόγηση κάποιων ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια έχουν εκφύγει των φορολογικών συντελεστών που πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει λίπος, αλλά πρέπει να βρεθεί. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε περίπτωση που το κράτος είναι καλό κράτος, είναι κράτος δικαίου, υπακούσει στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση. Δηλαδή, ας το πούμε, αν σήμερα μπορούσαμε να είχαμε την απόφαση στα χέρια μας, τη διαβάζαμε, βλέπαμε ότι okay, μας επιστρέφουν τα λεφτά. Είναι άμεσα εκτελεστό αυτό, δηλαδή το λογιστήριο του κράτους θα τα επιστρέψει αμέσως και θα αναπροσαρμοστούν οι μισθοί άμεσα, δηλαδή τον επόμενο μήνα, αν ήταν αυτό το μήνα να τελειώσει η ιστορία, τον επόμενο, χωρίς το κράτος να κάνει αντιδικία δηλαδή. Ακριβώς. Όσον αφορά στην αναπροσαρμογή, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Όσον αφορά στην επιστροφή των παρακρατηθέντων, ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια ρύθμιση σε επίπεδο μερικής σταδιακής καταβολής. Και εκεί πλέον έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσει και η πολιτεία, πώς θα επιλέξει και η πολιτεία να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Άρα, δηλαδή, η αναπροσαρμογή του μισθού γίνεται άμεσα. Έτσι θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Δηλαδή τον επόμενο μήνα, ας πούμε, θα πρέπει κανονικά να πάρουν αντί το μισθό που πήραν τον περασμένο μήνα, να τον πάρουν όπως παίρνανε το 2010. Ακριβώς. Μάλιστα. Όσο για τα άλλα, θα πρέπει να περιμένουν με δόσεις να τα πάρουν, ας το πούμε, η επιστροφή. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα μιλήσουμε για δόσεις, γιατί δεν βλέπω το προϋπολογισμό να βγάζει και να δίνει χρήματα με το καλημέρα. Ναι. Εκεί βεβαίως θα υπάρξει μια νομοθέτηση προφανώς για τη μερική καταβολή, τη μερική επιστροφή. Δεν μου λέτε, αυτό θα το δούμε. Ναι. Δεν μου λέτε σε πόσο καιρό καθαρογράφεται, να το πω έτσι, η απόφαση και θα την έχουν οι ενδιαφερόμενοι στα χέρια τους, τόσο ώστε να συνεχιστεί, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κατά μέσο όρο χρειάζεται 3 με 4 μήνες προκειμένου. Γιατί τόσο πολύ, δεν έχουν ανθρώπους να τα γράψουν, τι είναι αυτό? Καλά, να καθαρογράψουν μια απόφαση, δηλαδή κάνουν 3 μήνες. Κάθε μέρα γράφουν δηλαδή από μια πρόταση. Συγγνώμη. Θα πάνε 4 μήνες. Γιατί μου αρέσει να με δει και είναι ότι και αυτοί έχουν ένα τεράστιο χώρο εργασίας. Και εκτός αυτού, αυτές οι αποφάσεις έχουν μέσα τους νομικές σκέψεις που κρύβουν πολύ μεγάλες τεκμηριώσεις. Και βέβαια υπάρχουν και οι μερικότερες μειοψηφίες που σε κάθε περίπτωση εκφράζονται. Οπότε είναι εύλογος χρόνος για το Συμβούλιο της Επικρατείας, 3 με 4 μήνες για να καθαρογραφεί. Και αφού ήδη έχουμε βγάλει, ας το πούμε, ξέρουμε περίπου την απόφαση, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, υπάρχει περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν την αναπροσαρμογή του μισθού τους από τον επόμενο μήνα, ας το πούμε? Για όχι, θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση στα χέρια. Δεν νομίζω, δεν ζούμε σε τόσο ευνομούμενη προηγμένη χώρα. Άρα καλό καλοκαίρι στις καλύτερες περιπτώσεις. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θα έχουμε και το Μάιο, τις εκλογές κλπ. Θέλω να πω ότι θέλω να γκρινιάξω, γιατί τον τελευταίο καιρό συνεχώς γκρινιάζω. Αλλά όταν ακούς για τέτοιου είδους αποφάσεις, πραγματικά αισθάνεσαι ότι ακόμα υπάρχει δικαιοσύνη. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το δείχνει.
Ναι. Γιατί η παρουσία της είναι εξαιρετικά σημαντική στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Ναι. Άρα δεν γκρινιάζω ούτε για τον χρόνο που θα αργήσει, ούτε για το πότε θα πάρουν τα λεφτά. Ναι. Άλλοι, όχι, δεν γκρινιάζουν. Άλλοι το καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η τάξη είναι πάρα πολλές οικογένειες που χαρήκανε πάρα πολύ και που βγήκαν στα κάγκελα τώρα. Και όλοι περιμένουν, θα πηγαίνουν, ας πούμε, κάθε μήνα να βλέπουν αν υπάρχει αναπροσαρμογή κλπ. Ναι, μην πάμε στην ιστερία. Γι' αυτό λέει, περιμένετε. Μα για θα γίνει ιστερία στο τέλος. Στην οικογένεια είμαι και εγώ, έχω σύζυγο στρατιωτικό. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Οπότε όχι. Λοιπόν, υπομονή. Σε 5-6 μήνες θα δούμε. Σε 5-6 μήνες. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Άνοιξε ένα παράθυρο για κάποιες κατηγορίες γυναικών που μπορεί να συνταξιοδοτηθούν στα 52 τους. Είναι αλήθεια? Είναι η συνέχεια της εφαρμογής των περίφημων μεταβατικών διατάξεων που πέρασαν το 2010. Δηλαδή, οι γυναίκες εκείνες οι οποίες είχαν 5.500 ένσημα, ανήλικο παιδί, το 2010, έχουν τη δυνατότητα και συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να μπορέσουν να αποχωρήσουν σε επίπεδο πολύ νωρίτερα σε σχέση με αυτό που ισχύει πλέον. Άρα μιλάμε για 50, 52, 55 ετών. Αυτές όμως που είχαν ένσημα ΙΚΑ πριν το 93. Δηλαδή είχαν διαδοχική. Όχι, το κρίσιμο είναι να έχεις 5.000 ένσημα 31 το 10 του 10. Δεν έχει σημασία αν είναι από διαδοχική ή όχι. Δηλαδή αν έχει του ΙΚΑ κάποια χρόνια, τη δεκαετία του 80 λέω τώρα, και από το 93 του ΟΑΕ, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Όχι, πάει ανάποδα. Αν έχει ο ΑΕ πριν και ΙΚΑ μετά, τότε ναι. Δηλαδή, τελευταίος ασφαλιστικός φορέστης θα πρέπει να είναι το ΙΚΑ. Ο ΑΕ δυστυχώς δεν έχει πολύ καλές ευνοϊκές διατάξεις για το. Και αν έχει παράλληλη, αν υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, υπάρχουν μπλοκάκια που κολλάνε και ΙΚΑ. Και έχουν και ο ΑΕ. Παράλληλη ασφάλιση δεν υπάρχει υπό την εξής έννοια. Ή θα πάρει δύο αυτοτελείς συντάξεις, ή το χρόνο τον οποίο έχεις παράλληλα θα πρέπει να επιλέξεις σε ποιον από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς θέλεις να τον χρησιμοποιήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορώ αν έχω 5.500 ένσημα ΙΚΑ και παράλληλα έχω και 15 χρόνια ΟΑΕ, να χρησιμοποιήσω τα 5.500 ένσημά μου για να βγω με ανήλικο παιδί, mm-hmm. ως μητέρα ανηλίκου, και τα 15 χρόνια ΟΑΕ να τα κρατήσω στην άκρη περιμένοντας να φτάσω στα 67 για να πάρω σύνταξη. Δεύτερη ουσιαστικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Και πριν σε κάθε περίπτωση, το ευτυχές είναι, και αυτό το λέμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα οι κατηγορίες αυτές που είχαν μια ευνοϊκή αντιμετώπιση μέχρι το 2010 δεν τις έχουν ακόμη πειράξει. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσει, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι και το νομικά σωστό, υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται τα κατοχυρωμένα δικαιώματα να τα αφήξει ο νομοθέτης. Δεν μου λέτε, όταν αν κάποιος βγει το 14 και το 15 σε σύνταξη, ετοιμάζει τα χαρτιά του για να βγει σε σύνταξη, τα ποσά που θα παίρνει θα είναι μειωμένα, δηλαδή η καταγραφή θα γίνει σύμφωνα με το παλιό σύστημα ή με το καινούριο σύστημα για να πάρει, να του βγάλουν τη σύνταξη? Πώς καταμετράτε τώρα αυτή η ιστορία? Σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα στους δημοσίους υπαλλήλους, ναι. η σύνταξη που βγαίνει, ναι. βγαίνει ουσιαστικά σε τρία κομμάτια. Τι εννοώ, βγαίνει ένα κομμάτι μέχρι το 2007 που έχει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, ναι. ένα δεύτερο κομμάτι μέχρι το 2015 που έχει ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, ναι. και ένα τρίτο κομμάτι μετά το 2015 που έχει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Mm-hmm. Ουσιαστικά, και γι' αυτό το λέμε σε κάποιες περιπτώσεις, η ζημιά αυτών που έχουν παλαιότερα χρόνια ασφάλισης, ναι. Μετά την 1η-1η του 2015 και εφόσον δεν περάσεις πολύ καιρό απασχολούμενος μετά το 2015, που ποιος θα απασχολείται συνέχεια τώρα μετά το 2015, ποιος θα απασχολείται συνεχώς και αδιαλείπτος? Αν πρόσφυγε δεν είπε εργαζόμενος, είπε απασχολούμενος. Να, ωραία. Okay. Απασχολούμενος. Είναι ζήτημα ποιος θα έχει απασχόληση ποιος για να μπορέσει να μαζέψει τα 40 χρόνια. Αυτό είναι το γνωστό. Και πώς θα τα μαζέψεις όλα αυτά, δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Πρέπει ναι. να ξεκινάμε να δουλεύουμε από τα 10 μας. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σαν συμπέρασμα τώρα, για η μεν ένστολη συνταξιούχοι και εν ενεργεία κάνουν υπομονή να δούμε το σώμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε ακριβώς πώς, με ποιο πότε τρόπο θα εφαρμοστεί και πώς θα τα πάρουν. Μην σπεύσουν λοιπόν να βλέπουν κάθε μήνα αν έχουν αύξηση ή όχι. Θα κάνουν υπομονή, θα πάρει κάποιους μήνες. Θα περιμένουν και την πιθανή αντίδραση της κυβέρνησης που πιθανότατα, μας λέει η κυρία Τσίπρα, μπορεί να είναι μια νέα. Μια κόντρα πάλι. Να νομοθετήσει με άλλο τρόπο και να δούμε, θα το δούμε αυτό. Και ισχύει αυτό που ίσχυε πριν, όσες γυναίκες έχουν 5.500 ένσημα του ΙΚΑ και ανήλικο παιδί, μπορεί να βγουν στα 50, 52, 55
στην σύνταξη. Αυτά τα, εκεί καταλήγει η συζήτησή μας. Σωστά τα λέω, κύριε Τσίπρα, συνοψίζοντας. Ναι, και νομίζω ναι. ότι σήμερα το κλείσαμε και στα δύο θέματα που θίξαμε με μάλλον ευνοϊκό και χαρούμενο τρόπο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρά το γεγονός, κύριε Τσίπρα, και δεν είναι το επόμενο θέμα μας, οι Άγγλοι λένε σήμερα ότι είναι η χειρότερη Δευτέρα, η Blue Monday. Η τρίτη, λέει, Δευτέρα της χρονιάς είναι η μέρα που σημειώνεται τα περισσότερα διαζύγια, καταθλίψεις, αυτοκτονίες. Γιατί? Διότι είναι, λέει, η Δευτέρα, η Τρίτη του χρόνου που συσσωρεύονται τα χρέη των γιορτών, η κούραση της καθημερινότητας μετά τις γιορτές κλπ. Και σημειώνονται, λέει, περισσότερες αυτοκτονίες, διαζύγια και πολλά έτσι καταθλιπτικά, καταθλιπτικές εξάρσεις, έτσι. Ναι. Γι' αυτό. Εμείς δεν είμαστε σε αυτά. Το σπάσαμε, ναι, μπράβο. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Σύπρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Χρονιά και πάντα καλές ειδήσεις να μας δίνετε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Κόντρα λοιπόν σε αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, ότι είναι η Blue Monday, η τρίτη Δευτέρα της χρονιάς. Για μας καλή τώρα, δηλαδή καλή είδηση ήταν αυτή. Ναι, ήταν καλή είδηση. Αρκετά καλή είδηση, βέβαια. Γιατί μην νομίζεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι, ναι. έτσι. Ο ελληνικός στρατός, όλα τα σώματα και λοιπά, υπάρχει